Όπως τοποθετηθήκαν και στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, κριτήριο για μας σε ό,τι αφορά και την τοποθέτηση στο νομοσχέδιο δια της ψήφου μας αποτελεί το νοσοκομείο Σπάρτης, το ιδιωτικό νοσοκομείο που πάει να γίνει, τα ζητήματα αναστολής εργασίας του υγειονομικού προσωπικού, μετακινήσεις υγειονομικών, οι ρυθμίσεις υπέρ του ιδιωτικού τομέα, οι εργασιακές σχέσεις. Κυρίως αυτά τα τμήματα του νομοσχέδιου είναι που μας οδηγούν να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Σε ό,τι αφορά τώρα λοιπόν το νοσοκομείο Σπάρτης, αυτό που βάλαμε και στην πρώτη μας τοποθέτηση και στην χθεσινή, αν θέλετε, εμείς βάζουμε το ζήτημα ότι όντως πράγματι μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο με υποδομές, εξοπλισμό, παροχές. Δεν βάζουμε αυτό το ζήτημα, η αναγκαιότητα υπάρχει. Αλλά αυτό που τονίζουμε, ή αν θέλετε αυτό που αναδεικνύουμε, είναι οι όροι παροχής και η δυνατότητα αξιοποίησής τους από το λαό. Ενδεχομένως στη Λακωνία, αλλά και αλλού, όπως το παιδιατρικό στην Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα στην Κομωτινή, ή αν θέλετε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, το νοσοκομείο στη Σαντορίνη. Τώρα, έτσι λοιπόν οι όροι παροχής μας ενδιαφέρουν εμάς και η δυνατότητα αξιοποίησής τους από τους ασθενείς, από το λαό. Από τη στιγμή όμως που και το συγκεκριμένο νοσοκομείο θα λειτουργήσει με τα κριτήρια μιας επιχειρηματικής μονάδος, η οποία θα εξαρτάται από τις έμεσες πληρωμές, βλέπετε ασφαλιστικά ταμεία, ή τις άμεσες πληρωμές από το λαό. Και φυσικά δεν είναι κεραυνός εν εθρία, είναι σε συνέχεια και των άλλων συμβάσεων των προηγούμενων νοσοκομείων με αφορμή τις δωρεές Νιάρχου, και εντάσσεται και αυτό το νοσοκομείο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό που αξιοποιώντας και προβάλλοντας, αν θέλετε, και επικαλούμενο τις λαϊκές ανάγκες για παροχές υπηρεσιών υγείας, προωθείται η πολιτική των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στον τομέα της υγείας. Φυσικά στην κατεύθυνση της παραπέρα εμπορευματοποίησης των παροχών και της ενίσχυσης των επιχειρηματικών κριτηρίων στη λειτουργία των μονάδων υγείας. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα λοιπόν άρθρα, τοποθετηθήκαμε και στη χθεσινή επιτροπή, είναι μια επανάληψη όλων αυτών των νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα, που αφορούν παρατάσεις κυρίως εργαζομένων, άλλες ρυθμίσεις με αφορμή την πανδημία. Με ημερομηνία λήξης η πλειοψηφία αυτών, την 30 σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους δηλαδή, και την πανσπερμία εργασιακών σχέσεων που περιλαμβάνονται την 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Σε καμία περίπτωση, και επιβεβαιώνεται δηλαδή και με αυτό το νομοσχέδιο, με τις ρυθμίσεις δηλαδή της υπόλοιπης του νομοσχεδίου, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα νομοσχέδια και αν θέλετε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, στις αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, σε καμία περίπτωση δεν απαντά και αυτό το νομοσχέδιο με τα συγκεκριμένα άρθρα σε αυτά που χιλιάδες εξουθενωμένοι υγειονομικοί βάζαν από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, που για την αντιμετώπιση της απαιτούνταν όλα αυτά τα μέτρα που μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή τι, εκατοντάδες νέες και πλήρως τελεχωμένες κλίνες ΜΕΘ, προσλήψη μόνιμου προσωπικού, άνοιγμα των δημόσιων νοσοκομείων στα οποία μπήκε λουκέτο τα προηγούμενα χρόνια, και εδώ υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών, αντίστοιχα επίτευξη του ιδιωτικού τομέα και προφανώς ένα γενικευμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα που δεν θα αφήνει τίποτα στην τύχη του, μέσα από τη φαρμακοεπαγρύπνηση, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την παρακολούθηση των εμβολιασμών, τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, την εξατομικευμένη ενημέρωση, τη διάθεση όλων των εγκεκριμένων εμβολίων, φαρμάκων και πάει λέγοντας.
Αν και φαίνονται αυτά λοιπόν αυτονόητα ή και φαίνονταν στη βάση της ανάδειξής τους από τους υγειονομικούς και όχι μόνο, αλλά κυρίως υγειονομικοί, αν και φαίνονται λοιπόν αυτονόητα, γιατί δεν έγιναν? Αναφερόταν η κυβέρνηση κατά διαστήματα ότι δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά που μας ζητάτε, διότι δεν θέλουμε να κάνουμε ένα, στην ουσία αυτό έλεγε, ένα πολυτελές σύστημα υγείας που θα μας μείνει αμανάτη μετά την πανδημία. Είναι ακριβώς δηλαδή αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται χρόνια και αξιοποιώντας και τα ζητήματα της πανδημίας, τι κάνει? Προσπάθησε και προσπαθεί φυσικά και παλεύει να στριμώξει και τη διαχείριση στην πανδημία στο εξής ένα κριτήριο: κόστος όφελος για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας. Και είναι ακριβώς λοιπόν η πολιτική που την είδαμε να ξεριπλώνεται και την περίοδο της πανδημίας, που προτάσει τα παζάρια με τους κλινικάρχες αντί για την άνευ όρων επίτευξη των υποδομών τους. Είναι η πολιτική που βλέπει την πανδημία ως ευκαιρία για την πρόθεση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην υγεία. Και να μην ξεχάνουμε εδώ ότι με αφορμή την πανδημία πέρασαν μια σειρά από αντεργατικά, αντιλαϊκά, πέρα από την υγεία, μέτρα στη διάρκεια δηλαδή της πανδημίας. Μέτρα καταστολής και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, αξιοποιείται, αν θέλετε, η περίοδος της πανδημίας ακριβώς να περάσουν αυτές οι αναδιαρθρώσεις μέσα και από το λεγόμενο νέο ΕΣΥ της επιχειρηματικής δράσης. Και εδώ έχουμε και πρόβα τζινεράλε της γενικευμένης εργολαβίας λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, της μετακινήσης υγειονομικών, τα κλεισίματα, συγχωνεύσεις, μετατροπές κλινικών και πάει λέγοντας. Είναι η πολιτική δηλαδή που βλέπει την υγεία ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης, ξεκάθαρα. Με τους ιδιώτες να τρέφονται από κάθε έλλειψη, από τις ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία αλλά και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αποκατένοντας φυσικά τα κέρδη τους. Είναι λοιπόν η πολιτική των νοσοκομείων ανωνύμων εταιριών, των ΣΔΙΤ, όπως αυτά που εγκαινιάστηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση με το νοσοκομείο Σαντορίνης, του ΣΥΡΙΖΑ, μοιράζοντας όμως διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις την πίτα στους επιχειρηματικούς ομίλους υγείας, αφήνοντας όμως στο λαό, το λαό εκτεθειμένο και με μίνιμουμ παροχές. Και ακριβώς αυτή η κατάσταση του δημόσιου, η τραγική κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, έχει και την υπογραφή των πρωτοκόλων Λάστιχο, των κομμένων και ραμμένων στα μέτρα της εργοδοσίας, των σχολείων που λειτουργούν με ακόμα χειρότερους όρους σε σχέση με πέρυσι ή πρόπερσι, των μέσων μαζικής μεταφοράς που αποτελούσαν και αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης. Έχει την ίδια υπογραφή αυτή η πολιτική με αυτή το ακόμα πιο μειωμένο προϋπολογισμό για την υγεία, να μην το ξεχνάμε, του 2022 δηλαδή του προϋπολογισμού, σε συνέχεια φυσικά όλων των προηγούμενων περικοπών από κάθε κυβέρνηση των προηγούμενων ετών. Και ακριβώς είναι η ίδια εγκληματική αντιλαϊκή πολιτική που μετέτρεψε και μετατρέπει το εμβόλιο από πολύτιμο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε ένα βουλικό άλοθη για το κράτος και την εργοδοσία για να ξεμπερδεύουν με όσα κοστίζουν. Γιατί ως κόστος λογίζεται, αυτό μετράται, προκειμένου να εμπεδώνεται πιο η ατομική ευθύνη, την οποία από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, ενώ της πανδημίας ειδικά, το ανοίγαγε σε πρωταρχικό προπαγανδιστικό όπλο. Τώρα, με αυτή λοιπόν την πολιτική, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αναμετρηθεί όχι μόνο η υγειονομική, ο λαός μας συνολικά, οι εργαζόμενοι, σε μια ακριβώς περίοδο που επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι δεν υπάρχει αίτημα, ένα δίκαιο αίτημα για την προστασία του, για την προστασία λέει, των εργαζομένων και του λαού, το οποίο να μην σκοντάφτει ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική και την πολιτική υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, πιάς δηλαδή της υγείας εμπόρευμα, που να μην συγκρούνται με την επιχειρηματική δράση δηλαδή. Εκεί πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, να στοχεύει το εργατικό λαϊκό κίνημα, διεκδικώντας κάθε μέτρο που μπορεί να σώσει ζωές και παράλληλα να ενισχυθεί ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.